Καλό μήνα, καλούς αγώνες. Σήμερα για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, όχι απλά σαν συμπαραστάτες, σαν αλληλεγγύοι, αλλά ως ενεργοί αγωνιστές στο πλευρό σας, μαζί σας, όπως όλα αυτά τα χρόνια, στους δρόμους του αγώνα, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις, μέσα στη Βουλή ως κόμμα, στην Ευρωβουλή, στα συνδικάτα, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μόνο έτσι η εργατική τάξη μπορεί να κατακτήσει το δίκιο τους, μόνο έτσι ο αγώνας ο δικός σας, της ΛΑΡΚΟ, μπορεί να δικαιωθεί. Και βεβαίως σήμερα βρισκόμαστε σε ειδικές συνθήκες, όχι μόνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά βρισκόμαστε και σε ειδικές συνθήκες γιατί η πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, η στρατηγική της ενίσχυσης μόνο του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλίων, των διεθνικών μονοπωλίων, έχει οδηγήσει σε πραγματική υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει αυτή η χώρα, που έχει η πατρίδα μας. Και μια από αυτές τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει είναι και τούτο εδώ το εργοστάσιο. Είναι τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ σε όλη την Ελλάδα. Είναι η εργατική δύναμη που εσείς παράγετε για να φτιάξετε αυτό το πλούτο των οποίων τον λιμένονται λίγοι. Πότε κάποιοι καπιταλιστές ιδιώτες παλιά όπως ο Μποδοσάκης, σήμερα διάφορα κρατικά μονοπόλια και άλλοι που προσπαθούν να ξεπουλήσουν αυτό το πραγματικό θησαυροφυλάκιο, χρυσορυχείο που είναι η ΛΑΡΚΟ για τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως από αυτή τη σκοπιά, επειδή σήμερα είναι και απεργία, δεν είναι αργία, δεν είναι για να πιάνουμε το Μάη γενικά και να αγαπάμε τη φύση που πρέπει να την αγαπάμε, αλλά πρέπει να είναι και μέρα μνήμης, τιμής στους νεκρούς μας, κυρίως να είναι μέρα προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα λέει ότι πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους για να ανακληθεί, να ανασταλεί αυτό το απαράδεκτο σχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για τη ΛΑΡΚΟ, να γίνει μεγάλη στήριξη, ενίσχυση της επιχείρησης εδώ και τώρα, να μην γίνει καμιά απόλυση, να μην μειωθούν και υπονομευθούν τα εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων και άλλα δικαιώματα που τα παίρνουν πίσω με βάση και τις προτάσεις των εκαθαριστών και βεβαίως να υπάρξουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αυτά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν θα τα βάλουμε κάτω, θα είμαστε όρθιοι, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και όλοι ενωμένοι θα παλέψουμε για να γίνει πραγματικά λαϊκή περιουσία η ΛΑΡΚΟ, για να αλλάξει αυτό το σάπιο σύστημα, το διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα να ανατραπεί και η εργατική τάξη να κερδίσει πραγματικά την εξουσία. Γεια σας, χρόνια πολλά ξανά, ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, ζήτω η εργατική τάξη της Ελλάδας, ζήτω οι εργάτες όλου του κόσμου.